Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει αυτό το vlog. Ο φίλος μου μιλάει με θαυμασμό για την πρώην γυναίκα του. Θα έπρεπε να ανησυχώ. Θέκλα μου καλησπέρα, σε παρακολουθώ πολύ και μου αρέσουν τα vlogs και τα βίντεο σου. Μπράβο, μπράβο, είσαι θεά, τα λες ομά και μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ φίλε. Θα ήθελα να σου ζητήσω αν μπορεί να μας κάνεις ένα βίντεο για τα άτομα που χωρίζουν και έχουν σχέσεις με την πρώην τους καλές. Δηλαδή πάνε για φαγητό μαζί, πάνε σε σπίτια που τους προσκαλούν με τα παιδιά τους σαν να, σαν να μην έχουν χωρίσει. Πώς γίνεται αυτό για τα παιδιά, μήπως είναι κολλημένοι, δεν ήταν δική τους επιλογή ο χωρισμός. Πώς αντιμετωπίζεις έναν άνδρα που λειτουργεί έτσι, όταν μιλά με θαυμασμό για την πρώην του και την αναφέρει κάθε τρει και λίγο. Και τι ρωτάω τη φίλη, άνδρα που βγαίνει ραντεβού μαζί σου, κάπως έτσι. Ξεκίνησα με σχέση για συντροφικότητα. Και σιγά σιγά μαθαίνω πράγματα. Είμαι χαμένη λίγο. Είναι καλό μαζί μου. Τη ρωτάω: Πόσο καιρό είστε μαζί? Πέντε μήνε. Κατά τη διάρκεια τη πανδημία, τα βράδια πήγαινε σπίτι του η πρώην γυναίκα του και έμενε σε διαμέρισμα δίπλα. Έτρωγα μαζί. Έχει αρκετά χρόνια που χώρισαν. Αλλά τον μπλένει και του μαγειρεύει κάποιε φορέ. Και του στέλνει μήνυμα να πάει σπίτι τη να φάει. Μου λέει ότι είναι η καλύτερη του φίλη και ότι είναι υποχρεωμένο σε εκείνη επειδή είναι μόνη τη εδώ και ότι έχει έρθει από το εξωτερικό για να ζήσουν μαζί όταν παντρεύτηκαν και δεν νιώθει, λέει, κάτι ερωτικό, απλώ την αγαπά σαν άνθρωπο, ω άνθρωπο. Και το ρωτάω εγώ τη φίλη, πώ είναι αυτό στη σχέση μαζί σου, πώ σου συμπεριφέρεται, σε ένα σε θαυμάζει. Απαντάει. Αυτό με προσέγγισε πρώτο, αν και γνωριζόμασταν από παλιά. Νο νόμιζε ότι είχα σχέση και γι' αυτό δεν με προσέγγιζε νωρίτερα. Μου συμπεριφέρεται καλά. Δεν μου τηλεφωνάει συχνά και δεν μου στέλνει συχνά μηνύματα, δεν είναι ο τύπο του. Θέλει να περνά όμω χρόνο μαζί μου συνεχώ. Δηλαδή να είμαστε όλη μέρα μαζί. Και όταν έχει δουλειά μου τηλεφωνά και πάω εκεί να είμαι παρέα μαζί του. Του αρέσουν αρκετά πράγματα σε μένα από ό,τι λέει. Δεν με αφήνει να πληρώσω τίποτα όταν πάμε για φαγητό και ούτε όταν πάω να αγοράσω κάτι που μου ζητά να του πάρω για παράδειγμα καφέ θα μου βάλει με το ζόρι τα χρήματα στη τσάντα μου. Μπορώ να πω ότι με προσέχει, όχι όπως θέλω, αλλά είναι ok, το ok με κεφαλαία. Είναι και 52 χρονών, είναι πιο συνεσταλμένος πιστεύω από ότι θα ήταν αν ήταν νέος. Κάποιες φορές εκφράζεται όμορφα σε κάτι που του αρέσει πάνω μου ή που κάνω. Μου λέει συνέχεια σιγά σιγά και να μην βιάζουμε. όλα θέλουν τον χρόνο τους, αλλά κάθε φορά θα αναφέρει και την πρώην του. Τι ρωτάω εγώ, πώς την αναφέρει δηλαδή. Στι κουβέντε μα, ότι ξέρει και μαγειρεύει καλά, ότι είναι πολύ καλό άνθρωπο και την αγαπά, είναι ο καλύτερο του φίλο. Ότι τον απασχολεί ότι τον απασχολεί, πρόβλημα έχει, το συζητά μαζί τη επειδή τον καταλαβαίνει κτλ. Ότι είναι η κυρία, ότι είναι εξαιρετικό άνθρωπο, τον μπλένει και τον σιδερώνει. Ότι έχει υποχρέωση να είναι δίπλα τη ό,τι του ζητήσει επειδή είναι μόνη τη εδώ και ότι αυτό την έφερε εδώ και άφησε την οικογένεια τη κτλ. Αυτά μου λέει εκείνο. Αντέδρασα μια μέρα έντονα πολύ γι' αυτό και του είπα αφού την αγαπάς και τα λοιπά και τα λοιπά γιατί την χώρισες. Ξαναπαντρέψου την να τελειώνουμε του είπα. <laughs> και μου εξήγησε ότι μόνο φιλικά τη βλέπει και δεν υπάρχει οτιδήποτε ερωτικό. Είναι η μητέρα των παιδιών του και τον ενοχλεί όταν μιλώ για εκείνη. Και εγώ τη είπα τι φίλες καλύτερα να συμφωνήσετε να μην μιλάτε για εκείνη. Και μου απάντησε Απλώς αποφάσισα γιατί θεωρώ ότι αξίζει να κάνω μια προσπάθεια σε αυτή τη σχέση, δεν θα του λέω τίποτα και όταν μιλά για εκείνη απλώς θα ακούω και δεν θα λέω τίποτα. Ήδη μετά από τη μέρα που μιλήσαμε λίγο έντονα δεν την αναφέρει και τόσο. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι η εξή ακόλουθη. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Ο, oh, θα τρομάξετε σας, θα πείτε τι λέει τώρα αυτή. Να έχουμε σχέση με κάποιον ο οποίο να πηγαίνει να τρώει στο σπίτι τη πρώην γυναίκα του, ο οποίο να την αποκαλεί την καλύτερη του φίλη και να λέει ότι την χτιμάει. Όμω, κι όμω, υπάρχουν και άνθρωποι πολιτισμένοι. Λοιπόν, φιλενάδα, εάν την ήθελε την πρώην γυναίκα του, δεν θα τη χώριζε, όπω έγραψε και εσύ, όπω του είπε και εσύ πολύ ξεκάθαρα. Ή αν ήθελε να είναι μαζί τη και την αγαπάει, θα την ξαναπαντρευότανε. Θα σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος από ό,τι γράφεις μόνος του σε πλησίασε και σου είπε κιόλας ότι σε ήξερε περισσότερο καιρό και ότι δεν σε πλησίαζε επειδή φοβόταν, ε, θεωρούσε, νόμιζε ότι είχε σχέση. Άρα φαίνεται ότι είναι ε, σίγουρος, ήταν σίγουρος ότι ενδιαφερόταν να ήταν μαζί σου και όταν έμαθε ότι είσαι ελεύθερη ήρθε και σε προσέγγισε. Λε ότι σου συμπεριφέρεται με καλού τρόπου και αυτά που περιγράφει για του τρόπου με του οποίου σου συμπεριφέρεται είναι πολύ θετικά. Το να μην είναι κάποιο άνδρας του, του τηλεφώνου και του μηνύματο, αυτό συμβαίνει. Έχει ανθρώπου που του αρέσει να στέλνουν μηνύματα, που του αρέσει να μιλάνε στο τηλέφωνο. Έχει ανθρώπου που δεν του αρέσει. Εάν δεν σου τηλεφωνούσε δεν σου έστελνε μηνύματα και δεν ήθελε να περνάει και χρόνο μαζί σου, εκεί να ανησυχήσει. Από τη στιγμή όμω που γράφει ότι όποτε έχει ελεύθερο χρόνο θέλει να τον περνάει μαζί σου, ότι ακόμη και την ώρα που εργάζεται μπορεί να σου πει: Ελά, εδώ στην εργασία μου να είσαι μαζί μου, αυτό δείχνει ότι επιδιώκει την παρέα μαζί σου και την συντροφικότητα μαζί σου. Είστε μόνο πέντε μήνε μαζί. Με την πρώην γυναίκα του προφανώ γνωρίζονται τουλάχιστον 30 χρόνια. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δύο άνθρωποι να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, να τους τελειώσει το ερωτικό το κομμάτι, να χωρίσουν και στη συνέχεια να έχουν εκτίμηση και σεβασμό ο ένας για τον άλλο. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Φυσικά. Ε, θεωρώ πως δεν είναι και ιδιαίτερα κομψό το γεγονός ότι σου έλεγε τόσα πολλά θετικά για την πρώην του τόσο νωρί. Στο δικό του το μυαλό όμως μπορεί να σκεφτόταν το εξής, ότι θα το εκτιμήσει η φίλη μου, η νέα μου γνωριμία, το αμόρε μου, θα το εκτιμήσει ότι σέβομαι και εκτιμώ την πρώη γυναίκα μου και ότι δεν είμαι ένα άνθρωπο που άμα χωρίσει από μια γυναίκα την εξευτελίζει. Μπορεί και έτσι να το σκεφτόταν. Δηλαδή, να σου λέγει καλά λόγια για την πρώην του, όχι ψεύτικα, αυτά που αισθάνεται, καλά λόγια για την πρώην του, για να σου δείξει ότι εγώ δεν είμαι κάποιο άνθρωπο που είμαι τώρα μαζί σου και λέω τα καλύτερα για σένα και αν τυχόν δεν είμαστε μαζί, θα σε μισήσω και θα σε διασύρω. Ε, πολλές φορές ε, σε μια ερωτική σχέση, ειδικά αν είμαστε και σε μια ηλικία όπως είμαστε εμείς στη μέση ηλικία και δεν έχουμε και πολύ πείρα από ερωτικέ σχέσεις, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος υποθέτω παντρεύτηκε φοιτητή για να λες ότι την έχει φέρει πίσω στην Ελλάδα, για να την παντρευτεί και μεταχώρησαν. Αν ήταν, από μια, αν ήταν μαζί από μια πολύ νεαρή ηλικία και λες ότι έχει 5-6 χρόνια που χώρισαν, μπορεί να μην είχε και κάποια άλλη σχέση ή να μην είχε μεγάλη εμπειρία από σχέσει, μπορεί να μην ξέρει πώ να συμπεριφερθεί σε μια σχέση. Φυκαιρία λοιπόν αυτό το vlog για να δώσω μερικέ συμβουλέ και σε άνδρε που ακούνε, αλλά και σε γυναίκε. Για το πώ συμπεριφερόμαστε σε μια ερωτική σχέση, ε, με έναν άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, που θέλουμε να είμαστε μαζί του και αυτή η ερωτική σχέση γίνεται σε μια φάση της ζωής μας που ήδη έχουμε παρελθόν πλούσιο. Έχουμε πρώην γάμο ή πρώην γάμους, έχουμε παιδιά με άλλους ανθρώπους, παιδιά με άλλον άνθρωπο και έχουμε άμα γνωριστεί στα 45, άμα γνωριστεί στα 50, ήδη έχεις, έχεις ένα ιστορικό. Έχεις κάποιους ανθρώπους μέσα στη ζωή σου, οι οποίοι έχουν κερδίσει δικαιωματικά τη θέση τους μέσα στη ζωή σου με την καλή τους διαγωγή. Θα, εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ και θα το πω και εδώ, ότι έχω ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό για την πρώην πεθερά μου, την γιαγιά των παιδιών μου, και για τον πατέρα των παιδιών μου, και για τον παππού των παιδιών μου, και για τον θείο των παιδιών μου, και για την μητριά των παιδιών μου έχω εκτίμηση και σεβασμό, αλλά πολύ αγάπη νιώθω και για την ετεροθαλή αδελφή τους. Εμεί εμείς ήμασταν πάλι ένα ζευγάρι που γνωριστήκαμε φοιτητέ, εγώ και ο πατέρας των παιδιών. Χωρίσαμε νωρί, ήμασταν μόνο έξι χρόνια μαζί, έξι χρόνια σύνολο, πέντε χρόνια γάμου. Όμως, ε, δεν μπορώ να πω ότι έχω αρνητικά συναισθήματα για τον πρώην άνδρα μου, για τον πατέρα των παιδιών, ή ότι έχω αρνητικά συναισθήματα για την οικογένεια του. Ήμουνα θυμωμένη κάποιο διάστημα που είχαμε τις διαφωνίες μας και τις δυσκολίε μας, λίγο πριν και λίγο μετά το χωρισμό. Στην πορεία όμως, Έχω αγάπη και εκτίμηση για αυτού του ανθρώπου και μάλιστα ε, είμαι εγώ αυτή που υπενθυμίζω. Όπω υπενθυμίζω τα παιδιά μου για τα γενέθλια και τι επαιτίου τη δική μα οικογένεια, των γονέων μου, του αδερφού μου κτλ., το ίδιο κάνω και για του παππούδε του από εκεί, για το θείο του, για τον πατέρα του, είναι τα γενέθλια του μπαμπά σα σήμερα, τα γενέθλια τη αδερφή σα. Δηλαδή, έχει και άλλου ανθρώπου που έχουν εκτίμηση και σεβασμό. Η διαφορά μα εμά όμω είναι ότι ζούμε σε διαφορετικέ χώρε. Ο πατέρα των παιδιών δεν ζει στην Κύπρο, είναι ξανά Οπότε δεν είναι μόνο του, δεν είναι εδώ να έχω την έγνοια του ότι. Και γιατί και εγώ τον είχα φέρει στην Κύπρο τότε που έγινε ο γάμο. Να έχω την έγνοια ότι αυτό ο άνθρωπο ζει σε αυτή τη χώρα και είναι εξαιτία μου που ήρθε σε αυτή τη χώρα, εξαιτία του γάμου που έχουμε μαζί, που κάναμε μαζί και μετά χωρίσαμε. Και μάλιστα, ε, αν ο φίλο σου είναι αυτό που έχει αποφασίσει να χωρίσει από την πρώη γυναίκα του, μπορεί να νιώθει και αυτή την ευθύνη, ότι την έφερα, ξέρω εγώ, στη χώρα μου τη γυναίκα αυτή, την παντρεύτηκα και τώρα την έχω χωρίσει και δεν είναι εδώ η οικογένεια της, δεν είναι εδώ οι γονείς της, οι φίλοι της, οι συγγενείς της, άρα είμαι το πιο κοντινό πρόσωπο που έχει πέραν από τα παιδιά, οπότε έχω μια αλφα ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να έχω μια έγνοια να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι ερωτικό. Ειδικά για ζευγάρια τα οποία ήταν πολλά χρόνια μαζί και από πολύ νωρί μαζί, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην υπάρχει κανένα ερωτικό, Στοιχείο. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω τίποτα το ερωτικό για τον πατέρα των παιδιών και δεν ένιωθα και τη μέρα που χώρισα. Γιατί αυτό ήταν και ο βασικό λόγο που χώρισα. Ότι πλέον δεν ήμουν ερωτευμένη. Ε, Συμβουλέ τώρα. Για ανθρώπου οι οποίοι ξεκινάνε σχέσει, σχέσει ερωτικέ σε μια ηλικία στην οποία έχουν πλούσιο παρελθόν. Προστατεύουμε τη νέα μα σχέση από πληροφορίε αχρίαστε που μπορεί να την πληγώσουν, να τον πληγώσουν. Αν εγώ εκτιμώ τον πρώην μου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο να πηγαίνω να το λέω στον νυν σύντροφό μου. Να αρχίζω από το πρωί, μα τι καλό που ήταν ο πρωί μου, μα τι καλό παιδί που είναι, μα τι καλό άντρα, μα τι καλό πατέρα, μα τι έντιμο, τι καλό χαρακτήρα, τι καλό αναγιωμένο, τι καλή που ήταν η πρώην πεθερά μου. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Αν μου έρχεται να πω θετικά πράγματα για ανθρώπου από το παρελθόν μου, να, διεκ, να, να ρωτήσω τον εαυτό μου να αυτοερωτηθώ. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Θέλω να το πω αυτό για να κάνω καλή εντύπωση. Θα κάνω καλή εντύπωση όμως ή θα κάνω την αντίθετη εντύπωση από αυτή που θέλω να κάνω. Δηλαδή να έχω μέσα στο μυαλό μου την, την, άποψη ότι αν εγώ μιλήσω καλά για τον πατέρα των παιδιών μου, για τη μητέρα των παιδιών μου, θα με εκτιμήσει η νέα μου σύντροφο ή ο νέο μου σύντροφο, το αντίθετο θα συμβεί. Γιατί σε μια ερωτική σχέση υπάρχει η φυσιολογική ζήλια. Και είναι φυσιολογική ζήλια όταν σου λέει το νέο σου τέρι, μα τι καλή που ήταν η προηγούμενη μου γυναίκα. Α, πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ζηλέψει το νέο σου τέρι ή να νιώσει ότι αυτήν μπορεί να μην την αγαπήσει τόσο πολύ όσο είχε αγαπήσει την άλλη ή όσο εκτιμά και αγαπά τώρα την άλλη. Οπότε δεν κάνουμε αχρίαστε αναφορέ στο πλούσιο μα παρελθόν ή στο φτωχό μα παρελθόν, ό,τι έχει ο καθένα. Δεν κάνουμε αχρίαστε αναφορέ. Στην περίπτωση. Που άνθρωποι από το παρελθόν μα μας έχουν πληγώσει. Για παράδειγμα, αν αυτό είχε μια κακή σχέση με την πρώη του, αν αυτό ήταν στα μαχαίρια με την πρώη γυναίκα του, αντιμισούσε την, την πρώη του, αν είχε πολύ αρνητική γνώμη για την πρώη του, πάλι δεν θα ήταν χρήσιμο για τη σχέση σα να τα λέει όλα αυτά μέσα στη σχέση σα. Δηλαδή να φέρνει θέματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν μέσα στη δική σα τη σχέση και να τη μολύνει. Άρα σε μια καινούρια σχέση δεν ασχολούμαστε να συζητούμε με το τέρι μας είτε τα αρνητικά είτε τα θετικά συναισθήματα που έχουμε για τους πρώην μας. Μπορούμε να κάνουμε μια απλή αναφορά του στυλ ήμουν παντρεμένος για 20 χρόνια, ήμουν παντρεμένη για 20 χρόνια, για 15 χρόνια, εκτιμώ και σέβομαι τον πατέρα των παιδιών μου, εκτιμώ και σέβομαι τη μητέρα των παιδιών μου, αλλά εκεί. Τώρα, το κομμάτι ότι τον πλένει και τον μαγειρεύει και αυτός πάει και τρώει, δεν ξέρω και τι άλλου είδους σχέση μπορεί να έχουν που εννοώ οικονομική. Μπορεί η γυναίκα αυτή να μην εργάζεται, μπορεί να μην έχει εισοδήματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα τρόπο αυτό για να τη δίνει κάποια χρήματα. Όπω και να έχει όμω, πέντε μήνε είναι πολύ νωρί σε μία σχέση για να διεκδικήσει αποκλειστικότητα η οποία να σημαίνει θα σου πλένω εγώ τα ρούχα σου ή θα πλένουμε μαζί τα ρούχα μα και δεν θα στα πλένει η πρώην γυναίκα σου, γιατί δεν ζείτε μαζί. Δεν συγκατοικείτε, δεν είσαστε αραβωνιασμένοι, δεν είσαστε πανδρεμένοι, δεν έχετε κάνει σύμφωνο συμβίωση. Έχετε μια ερωτική σχέση και τώρα γνωρίζεστε. Άρα αυτό που σε συμβούλεψα, που μου απάντησε πίσω ότι το κάνει ήδη, το να μην ανοίγει θέμα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Τώρα, αν όλα πάνε καλά, που εύχομαι να πάνε καλά, στη σχέση μεταξύ σα. Και η σχέση σα εμβαθύνει, γίνει πιο βαθιά, γίνει πιο στενή, αγαπηθείτε πολύ και αποφασίσετε να ζήσετε μαζί αποφασίσετε να προχωρήσετε ίσως στην συγκατοίκηση, ίσως σε ένα σύμφωνο συμβίωσης, ίσως σε ένα γάμο, δεν ξέρω. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχει κόσμο που παντρεύεται ακόμη. <laughs> και που χωρίζει φυσικά. Λοιπόν, εάν η σχέση σας πάει σε άλλο επίπεδο, εμβαθύνει περισσότερο, τότε εκεί από μόνη της η κατάσταση θα εξομαλυνθεί του στυλ, δεν θα του πλένει η πρώην γυναίκα του τα ρούχα του και δεν θα του μαγειρεύει η του. Θα αυτά θα γίνονται μέσα στο σπίτι και είναι καλή ιδέα να, να, πλένει και ο άνδρας ρούχα, να μαγειρεύει και ο άνδρας, όχι μόνο η γυναίκα. Εντάξει, τώρα θα μου σε, αυτή, σε αυτό το βίντεο στο θέμα συζήτηση ρόλων α, για το φύλλο στι εργα... εργασίες. εργασίε. Έχω γράψει και στα βιβλία μου αρκετά, έχουμε και άλλα σχετικά βίντεο. Να σου πω και το, ακόλ... το εξή. Ξέρει ότι υπάρχει περίπτωση Εάν όλα πάνε καλά με τη σχέση σα και προχωρήσετε και γίνει η σχέση σα πιο βαθιά, πιο μόνιμη, πιο σταθερή, ότι μπορεί και εσύ να γίνει φίλη μαζί τη. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν παντρευτεί μικροί, μπορεί να έχουν ξεκινήσει ε, άγουρα μια οικογένεια, να έχουν φτάσει στο σημείο να χωρίσουν. Αλλά εκ των υστέρων, αφού είχε εξαντληθεί πλέ, πλήρως το ερωτικό κομμάτι, το οποίο μπορεί να μην υπήρχε και πολύ από την αρχή να παραμείνει μια εκτίμηση και μια ουσιαστική φιλία που μπορεί και εσύ να κάνεις παρέα μαζί της. Μπορεί. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Θέλει, χρειάζεται τρεις πολύ όριμους, ισορροπημένους και πολύ ανοιχτό ανθρώπους για να κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες ότι εσύ παντρεύεσαι με αυτόν τον άνθρωπο σε κάποια φάση, εσύ εγκατοικείται και είσαι η σύντροφος ζωής του. Θέλει οριμότητα και από τις τρεις πλευρές να μπορείτε να διαχειριστείτε μια φιλία μεταξύ ενό ζευγαριού και μια mm -hmm. και τη πρώην γυναίκα του άνδρα που να είναι σε ένα επίπεδο σεβαστικό και να μην λέγονται και να μην γίνονται πράγματα τα οποία να στενοχωρούν οποιονδήποτε από του τρει. Και επίση, απαραίτητη προπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι να μην υπάρχει καθόλου ερωτικό συνέστημα από καμία πλευρά. Δηλαδή, εάν η πρώην γυναίκα του, του νυν συντρόφου σου τον θέλει ακόμη, αυτό θα, θα είναι αποτρεπτικό για να κάνετε φιλία. Αυτός να τη θέλει με όσα μου γράφεις όχι. Γιατί αν την ήθελε κόρη μου δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να σε γνωρίσει εσένα, να κάνει ερωτική σχέση μαζί σου, να περνάει τόσο χρόνο μαζί σου, να συζητάτε, να κάνετε. Οπότε χαλάρωσε, ηρέμησε και απόλαυσε τη σχέση σου. Γιατί θα μπορούσε να είσαι στη συνθήκη που να τα φτιάξει μαζί του και αυτό να είναι στα μαχαίρια με την πρώην του και όλη μέρα να είναι στενοχωρημένο γιατί έχουμε κατασκοτωθεί με την πρώην του και να είναι νευριασμένο γιατί του έχει σπάσει τα νεύρα η πρώην του και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου ωραίο. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα ότι αν ξεκινούμε μια σχέση σε μια μέση ηλικία όπω είμαστε εμεί, ότι ο άλλο έχει Ιστορικό. Και έχουμε και εμεί Ιστορικό. Εσύ μπορεί να μην έχει το ίδιο Ιστορικό. Μπορεί να μην έχει το ίδιο παρελθόν, μπορεί να δεν μου γράφει αν έχει γάμο το ενεργητικό σου, αν έχει παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και εσύ έχει ανθρώπου μέσα στη ζωή σου, φίλε σου, φίλου σου, συγγενεί σου, οι οποίοι είναι εκεί και δεν θα φύγουν επειδή στα 45 σου ή στα 50 σου γνώρισε κάποιον και έκανε σχέση. Έτσι, με λίγο περισσότερη οριμότητα διαχειριζόμαστε τι σχέσει μα στη μέση ηλικία, σεβόμενοι όμω την ιδιωτικότητα τη ερωτική σχέση και την αποκλειστικότητα τη ερωτική σχέση. Δηλαδή, είναι βασικό κομμάτι δύο άνθρωποι που είναι μαζί σε μια ερωτική σχέση να γουστάρουν ένα τον άλλο, να θέλουν ένα τον άλλο και το ερωτικό του ενδιαφέρον να είναι αποκλειστικά του ενό για τον άλλο. Ε, στην περίπτωση που ένας από τους δύο έχει και άλλα ερωτικά ενδιαφέροντα, αυτό είναι έλλειψη σεβασμού. Αλλά δεν νομίζω στη δικιά σου την περίπτωση, έτσι όπως μου την έχεις καταγράψει και με όσα μου λέει το, το gut instinct μου, διαβάζοντας αυτά που μου έχεις γράψει, να συμβαίνει κάτι, κάτι τέτοιο. Προφανώς ο άνθρωπος νιώθει, μια ευγνωμοσύνη σε αυτή τη γυναίκα, νιώθηκε μια υποχρέωση ίσως γιατί αυτή είναι ξένη και είναι εδώ και είναι στην Ελλάδα που είναι και είναι μακριά από τη χώρα της. Δεν ξέρω πώς μπορεί να του συμπεριφέρεται αυτή, δεν ξέρω αν είναι χειριστική. Όλα αυτά θα τα μάθεις μετά εάν η σχέση σας γίνει πιο σοβαρή. Όμως στην παρούσα φάση καλά το διαχειρίζεσαι και κράτα έτσι λίγο πισινί, μην ασχολείσαι με την πρώη γυναίκα του, ασχολήσου με αυτόν ασχολήσουμε το πώ να γίνει η καλύτερη σχέση σα. Γιατί φαίνεται πω σε θέλει, σε έχει επιδιώξει, ξεκινήστε να είστε μαζί, ζήσε το κόρη μου. Απόλαυσε το. Την αγάπη μου.